Καλησπέρα σε όλους και πάλι στο κανάλι της Νόλη. Έτσι και σήμερα θα μάθουμε μαζί να φτιάχνουμε μια πολύ ωραία και χρήσιμη ταυτόχρονα θήκη κρεμαστή για το κινητό μας, η οποία θα μας λύσει τα χέρια σε πάρα πολλές καταστάσεις, ιδίως τώρα το καλοκαίρι. Το σχέδιο που έχω επιλέξει και ο τρόπος που θα πλέξουμε θα μας δώσει τη δυνατότητα η θήκη μας να κάνει σε οποιοδήποτε κινητό ό,τι μήκος και πλάτος να έχει. Θα το δείτε και στην πράξη. Θα χρειαστούμε κορδόνι μακραμέ, νήμα μακραμέ 2 χιλιοστών και βελονάκι νούμερο 4 γιατί θέλουμε να πλέξουμε όχι πολύ σφιχτά. Ξεκινάμε λοιπόν κάνοντας μια λυσίδα με 18 θηλίτσες. Θα πλέξω με άριχτο, άρα θα μπω στη δεύτερη θηλίτσα από το βελονάκι μου, στην πρώτη δεν μπορώ να πω. Μπαίνω, βγαίνω τραβώντας νήμα, τυλίγω το νήμα μου και τραβάω και από τα δύο. Βάζω το ποτοδείχτη μου κάτω και από τις δύο γραμμούλες του πόντου. Αν δεν έχω ποτοδείχτη βάζω συνδετήρα. Και συνεχίζω με τον ίδιο τρόπο, με άριχτο λοιπόν. Μπαίνω, βγαίνω τραβώντας νήμα, ζετέ, τραβάω και από τα δύο. Μπαίνω, βγαίνω τραβώντας νήμα, ζετέ, τραβάω και από τα δύο. Όταν δεν είμαι σίγουρη που έχω μπει, αρκεί να σηκώσω το βελονάκι μου και μου δείχνει σε ποιο πόντο είμαι. Φτάνοντας λοιπόν στο τέλος της σειράς μου, θα πρέπει να μετράω 17 πόντους. Αυτό που επιπλέον θα κάνω είναι θα μπω άλλη μία φορά εκεί στην άκρη στο τελευταίο πόντο, γιατί θέλω να γυρίσω και από την κάτω πλευρά. Ένα λοιπόν επιπλέον πόντο. Γυρνάω το πλεκτό μου από την κάτω πλευρά και όπου βλέπω γραμμούλα, θα μπαίνω πάλι με άριχτο. Οπότε στην ουσία θα πλέξω την αλυσίδα μου και από πάνω και από την κάτω πλευρά. Συνεχίζω λοιπόν μέχρι να φτάσω στο τέλος και αυτής της σειράς, πάλι έχοντας 17 πόντους. Μου κοιτάτε το πλεκτό από πάνω για να μην μπερδεύεστε, ώστε να βλέπετε ξεκάθαρα ποια είναι η γραμμούλα για να μπείτε. Κάνουμε λοιπόν άλλον έναν επιπλέον πόντο στην τελευταία μας γραμμούλα, γιατί πάλι θέλω να γυρίσω από την άλλη. Βγάζω το ποτοδείκτη μου και ξαναμπαίνω με άριχτο, δεν κλείνω με βουβό. Μπαίνω, βγαίνω τραβώντας νήμα, ζετέ, τραβάω και από τα δύο. Θα ξαναβάλω το ποτοδείκτη μου στον πρώτο πόντο που μόλις έζιαξα και δεν θα τον κουνήσω από εκεί. Και τώρα θα δουλεύω όλο γύρω γύρω. Πώς όμως? Θα παίρνω ένα στον αέρα, θα προσπερνάω τον επόμενο πόντο και θα μπαίνω στο μεθεπόμενο μόνο στην πίσω θηλίτσα. Κοιτάω λοιπόν το πλεκτό μου από πάνω για να με βοηθήσει. Πάλι ένα στον αέρα, προσπερνάω το επόμενο και μόνο στην πίσω γραμμή του πόντου μου. Ένα στον αέρα, μόνο στην πίσω γραμμή με άριχτο. Και συνεχίζω το ίδιο γύρω γύρω. Όταν φτάσω στην άκρη μπορεί να μου φανούν λίγο μακρινή η πόντη. Εγώ συνεχίζω με τον ίδιο τρόπο. Άριχτο, ένα στον αέρα, άριχτο. Άλλωστε τώρα θέλω να μου σηκωθεί το πλεκτό μου. Φτιάχνω στην ουσία τη βάση. Άρα συνεχίζω πάλι με τον ίδιο τρόπο. Δεν μπερδεύομαι. Φτάνω λοιπόν στο τέλος πάλι, χωρίς να βάλω το δίκτυ, μπαίνω μόνο στη πίσω γραμμούλα του πόντου μου και πάλι συνεχίζω ένα στον αέρα, άριχτο, ένα στον αέρα, άριχτο, γύρω γύρω το ίδιο πράγμα. Δεν το βγάζω από το δίκτυο όπως είπαμε πάλι, θα το κρατήσω σαν σημάδι για την τελευταία μου σειρά. Συνεχίζω λοιπόν το ίδιο πράγμα κάνοντας 20 σειρούλες. Είναι εύκολο να μετράτε τις σειρές ποιες είναι, τις γραμμούλες που φαίνονται σε κάθε σειρά. Αν δείτε ότι μπερδεύεστε, αρκεί να κοιτάτε το πλεκτό σας και σε κάθε σειρά στο πόντο που στην ουσία φαίνεται λίγο πιο κρυμμένος, λίγο πιο χαμηλός, είναι εκεί που πρέπει να μπαίνουμε. Σηκώνεται πάρα πολύ γρήγορα το πλεκτό, είναι μια πλέξη πάρα πολύ γρήγορη, οπότε συνεχίστε με τον ίδιο τρόπο. Όταν φτάσω στην 20η σειρά, τα εκατοστά θα τα δούμε στο τέλος του βίντεο. Γιατί κάποιος μπορεί να πλέκει, όλοι μας βασικά πλέκουμε διαφορετικά, μπορεί να του βγει λίγο πιο κοντό, λίγο πιο ψηλό και να χρειαστεί 21 σειρές ή 19 σειρές. Αυτό θα το δείτε ανάλογα τα εκατοστά. Όταν λοιπόν φτάσουμε στον τελευταίο πόντο, το τσεκάρουμε και από το ποτοδείκτη κάτω-κάτω, παίρνουμε ένα στον αέρα,
ξαναμπαίνουμε στον ίδιο πόντο, σε κάποιο σταθερό σημείο του, πάλι με άρρηκτο. Παίρνουμε ένα στον αέρα και θα ξαναμπούμε ένα πόντο πιο πίσω, πάλι με άρρηκτο. Και πάλι το ίδιο, ένα στον αέρα, μετράμε, στην ουσία δεν είναι το ακριβώς δίπλα, είναι ο προηγούμενος. Δύο σκαλοπατάκια λοιπόν πριν και κάνουμε άρρηκτο. Έτσι θα το συνεχίσουμε. Το έχουμε δουλέψει αυτό και με ολοκληροποδαράκι, αλλά θέλουμε ένα πιο σταθερό αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή. Δεν θέλουμε να είναι τόσο ελαστικό. Συνεχίζουμε λοιπόν γύρω-γύρω για να φτιάξουμε το λουράκι μας. Όταν φτάσουμε γύρω στα 70 εκατοστά, θα το ενώσουμε πάλι με άρρηκτο. Θα ξαναμπούμε σε ένα σταθερό σημείο και θα κλείσουμε με βοβό. Και στη συνέχεια θα κλείσω το πλεκτό μου όπως βλέπετε. Ενώ παρότι καίγεται το νήμα, θα κρύψω πρώτα την κλωστή για να το σταθεροποιήσω 100% με τον τρόπο που βλέπετε. Και ύστερα θα το κόψω και θα το κάψω όπως ξέρω. Αυτό πάντα γιατί δουλεύουμε, είπαμε, με νήμα μακραμέ που είναι πολυεστερικό. Οι προτεινόμενες διαστάσεις και είστε έτοιμοι. Καλές δημιουργίες!